Από εκείνο το δύσκολο απόγευμα στο Αγρίνιο μέχρι σήμερα, περιέγραψε μας λίγο αυτή τη διαδρομή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί που σε μια απλή καθημερινή προπόνηση συνέβη κάτι πολύ κακό για μένα, δυστυχώς, αλλά υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν, τέτοια πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Από εκεί πέρα η μόνη μου σκέψη ήταν, αφού έμαθα και ότι είχα αυτό το σοβαρό τραυματισμό, να επιστρέψω όσο το δυνατόν καλύτερος και να βοηθήσω την ομάδα. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι πολλοί μου λέγανε ότι τελείωσε η χρονιά για σένα, ότι δεν θα προλάβεις. Εγώ είχα στόχο να προλάβω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μπορούσα. Το κατάφερα, είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Είμαι χαρούμενος και με το σημερινό αποτέλεσμα και συνεχίζουμε. Τι σου έδινε δύναμη όλο αυτό το διάστημα για να συνεχίσεις την προσπάθεια και την προπόνηση για να επιστρέψεις? Η οικογένειά μου, η κοπέλα μου, οι συμπαίκτες μου, όλη η ομάδα με βοηθούσε. Μηνύματα από πολλούς ανθρώπους που τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και όλα αυτά και η σκέψη μου ότι θέλω να επιστρέψω στον αγωνιστικό χώρο μου έδιναν δύναμη για να συνεχίσω καθημερινά. Σίγουρα σε ένα εξάμηνο αλλάζουν πολλά πράγματα, περνάνε διάφορα πράγματα από το μυαλό μας. Άλλες φορές πέφτουμε, άλλες φορές έχουμε καλύτερη διάθεση. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για σένα και τι ήταν αυτό που σε κράτησε συγκεντρωμένο? Η πιο δύσκολη στιγμή για μένα ήταν κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής μου. Κάποιο διάστημα είχα κάποιες ενοχλήσεις που με ταλαιπωρούσαν αρκετά. Που παλεύαμε καθημερινά, αλλά δυστυχώς αυτές συνέχιζαν και κάποια στιγμή είχα στεναχωρηθεί πολύ γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί έχω αυτή την ενόχληση. Αλλά έτσι είναι μια αποκατάσταση, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Με τον καιρό πέρασε και αυτό και πλέον είμαι εδώ στον αγωνιστικό χώρο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Η πρώτη σου σκέψη μόλις μπήκες και πάτησες ξανά το χορδάρι σε επίσημο παιχνίδι? Η πρώτη μου σκέψη ήταν, είχα στο μυαλό μου αυτό που είχα να κάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτά που μου είχε πει ο προπονητής, τα μαρκαρίσματά μου, τις τοποθετήσεις μου. Καθαρά αγωνιστικά δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο. Σίγουρα δεν σκεφτόσουν ότι θα δώσω assist πάντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν το σκεφτόμουν. Χρειάστηκε να ανέβω ψηλά. Είναι μια οδηγία του προπονητή να είμαστε ψηλά για να πιέζουμε όταν χάνουμε την μπάλα, για να μην δεχτούμε κάποια αντεπίθεση. Αυτό έκανα. Ευτυχώς μου φώναξε και ο Ζήφκο και του πάσαρα. Μένουν 3 παιχνίδια για το τέλος τη σεζόν. Πώς τα βλέπεις? 2 για το πρωτάθλημα, όπου έχει πλέον το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, και ο τελικός κυπέλλου. Ναι, μαθηματικά δεν έχουμε κλειδώσει τη δεύτερη θέση, οπότε σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Ούτως ή άλλως εμείς θέλουμε να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι. Θα κοιτάξουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά όπως κάνουμε μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα θα επικεντρωθούμε στον τελικό κυπέλλου, που η αλήθεια είναι ότι είναι ο βασικός στόχος μας. Καλώς ήρθες πίσω και υγεία. Ευχαριστώ πολύ.